διασκέδασης. Σήμερα στο Fantasy Gate θα σας δείξουμε το Doom Imperium Uprising, το δεύτερος μέρος της επιτυχημένης σειράς Dune Imperium, και στο τέλος θα δούμε και τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, στο παιχνίδι όσοι έχουν παίξει το πρώτο Dune, οι περισσότεροι μηχανισμοί είναι ίδιοι. Deck building, όλοι ξεκινάνε με 10 ίδιες κάρτες. Οι κάρτες δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το πρώτο. Τρεις στρατιώτες στο φρούριό σου, τους δείκτες σου εδώ στους 4 οίκους, το σκορ, το παιχνίδι τελειώνει όταν κάποιος φτάσει στους 10 πόντους ή τελειώσουν οι 10 κάρτες της μάχης, conflict. Πόσα conflict βγαίνουν τη φορά? Ένα conflict. Μπορώ να πω ότι έχει αλλαγές, δεν δίνουν πλέον πόντους νίκης τα conflict, παρά μόνο προς το τέλος, οι 4 τελευταίες κάρτες. Στους τελευταίους γύρους θα δεις πόντους στις κάρτες. Άρα αγαθά μας δίνουν... Δίνουν περισσότερο αγαθά, ακριβώς. Έχουν και συμβολάκια πλέον εδώ πάνω, που στην αρχή του παιχνιδιού όλοι παίρνουν από ένα χαριτωμένο εδώ συμβολάκι. Το έχουν μπροστά τους. Όποιος τύχει το σύμβολο με το σκουλίκι είναι ο πρώτος παίκτης. Αυτά τα έχουμε ανοιχτά μπροστά μας. Το objective που παίρνουμε στην αρχή. Και όλα τα conflicts έχουν ένα εικονίδιο. Αν νικήσεις, βγεις πρώτος και πάρεις το conflict και ταιριάζει το σύμβολο, κάνεις ετάκι, τις γυρνάς και σκοράρεις ένα πόντο νίκης. Ναι, πλέον το παιχνίδι οθεί να μπαίνει στη μάχη. Και μετά ξαναμαζεύεις. Δεύτερο conflict. Έχει το μαχαίρι. Αν αργότερα νικήσεις και άλλη μάχη με μαχαίρι, τα γυρνάς, άλλος ένας πόντος. Άρα τα objectives, παίρνεις ένα, ναι, στην αρχή και μετά, ναι, πάντα, ναι. Όποτε παίρνεις δύο conflict σου ταιριάσουν, τσιμπάς και ένα πόντο νίκης. Ωραία, άρα οθείσαι να μπαίνεις στις μάχες τις οποίες... Ναι, σε οθεί πλέον το παιχνίδι να μπαίνεις στη μάχη για resources, πόντους νίκης. Παράδειγμα, μια level 3 κάρτα, αυτή. Όχι, την προηγούμενη, ναι. Ναι, ναι, ένας πόντος νίκης που βγήκες πρώτος. Αν έχεις δύο κατασκόπους, αυτό είναι το σύμβολο των κατασκόπων, αν έχεις τοποθετήσει δύο κατασκόπους εδώ στα ματάκια, τους παίρνεις πίσω και παίρνεις ακόμα ένα πόντο νίκης. Οπότε, δύο πόντους νίκης έχεις μαζέψει με μία νίκη, συν αν σου ταιριάξει το σετ, παίρνεις και τρίτο πόντο, και αν καταφέρεις νικήσεις τη μάχη με σκουλίκι, τους διπλασιάζεις. Την ανταμοιβή την διπλασιάζεις. Άρα, άλλος ένας πόντος. Εντάξει, έχεις τρεις κατασκόπους, αλλά υπάρχει περίπτωση που μπορείς να πάρεις 1, 2, 3, 4, 5 πόντους νίκης. Ωραία, ωραία. Αλλά δεν μας έχεις πει ακόμα για τα σκουλίκια. Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω να μας πει. Εξήγησε για τα σκουλίκια. Λοιπόν. Κλασικά, τραβάμε 5 κάρτες. Από τις 5 κάρτες έχεις 2 agents στην αρχή. Ο τρίτος βρίσκεται εδώ. Τι έχουν κάνει εδώ? Ο πρώτος θα πληρώσει 8 νομίσματα, όλοι οι υπόλοιποι 6. Πλέον. Μάλιστα. Δίνει έκπτωση στους επόμενους. Εδώ που τοποθετούμε τον ambassador και έχουμε έκπτωση 2 στο persuade, πλέον αν τοποθετήσεις εδώ το πιόνι σου, στις επόμενες σου κινήσεις, αν ξαναπληρώνεις 5 νομίσματα και πας, πλέον ανταμείβεσαι με 2 spies, μία ίντρικα και βάζεις και 3 στρατιώτες στο φρούριο. Α, το κάνω λίγο ενδιαφέρον. Ναι, γιατί στο πρώτο δεν ξαναπήγαινες, πήγαινες μια φορά και τέλος. Ναι. Τώρα σου δίνει κίνητρο. Μάλιστα. Πλέον δεν υπάρχει ο Mentant, το μαύρο πιόνι, μπορείς να έρθεις εδώ και να πάρεις έναν άλλον agent πίσω, τραβάς μια κάρτα και αν θες ξεφορτώνεις μια ίντρικα και τραβάς μια ίντρικα. Κάτι εναλλακτικό κάνανε. Μάλιστα. Τώρα στην ουσία λέω και τι διαφορέ με το πρώτο. Τώρα χαζομάρα που πάρεις, δεν υπάρχει λόγο, αλλά αν το βάλει εκεί πέρα, ναι, μπορεί να πάρει και αυτόν που έχει. Όχι, όχι, όχι. Άλλον agent. Οπότε, σαν πρώτη κίνηση, δεν μπορεί να την κάνει αυτήν. Δεν έχει νόημα. Μάλιστα. Κλασικά. Διαλέγουμε μια κάρτα. Okay. Το σύμβολο μας λέει σε ποια τοποθεσία μπορούμε να πάμε. Η κάρτα που θα παίξουμε. Τοποθετούμε τον agent, πληρώνουμε, κάνουμε αυτά που λέει το action και παίζει ο επόμενο παίχτη. Μάλιστα. Μόλις παίξουμε τους δύο agent, οι επόμενες κάρτες που μείναν στο χέρι μας, κάνουμε reveal. Οπότε το persuade αγοράζουμε εδώ από το market τις κάρτες
Οι εξτρά μηχανισμοί που έχουν βάλει είναι όλοι έχουμε τρεις κατασκόπους. Όπου αν κάνεις reveal και παίζεις από κάτω, έτσι. Ναι. Το σκούρο, ναι. Το πάνω δεν ενεργοποιείται. Οι τρεις κατάσκοποι, αν έρθουμε σε αυτή την τοποθεσία, στο Espionage, πληρώνουμε ένα spice, τραβάμε μια κάρτα και αυτό μας λέει να τοποθετήσουμε ένα κατάσκοπό μας σε αυτά τα ματάκια, όπου έχει ματάκι. Όπου έχει ματάκι, στην ουσία αυτός παρακολουθεί αυτές τις δύο περιοχές, αν κάποιος άλλος βάλει πιόνι σε αυτές τις περιοχές και ξαναέρθει η σειρά μας, μπορούμε, αν θέλουμε, να έρθουμε και εμείς σε αυτή την περιοχή, ασχέτως αν είναι πιασμένοι, απλά αφαιρώντας τον κατάσκοπό μας. Λες, θα έρθω εδώ που πήγες κι εσύ, αφαιρώ τον κατάσκοπό μου και έρχομαι. Μάλιστα. Εναλλακτικά, αν δεν έχει πάει κάποιος και πας εδώ, πριν κάνεις οτιδήποτε μπορείς να πεις «Παίρνω πίσω τον κατάσκοπό μου για να τραβήξω μια κάρτα από τον deck μου». Ναι, λέγεται «Gain information», παίρνω πληροφορία. Ωραίο. Δηλαδή μπορείς να έρθεις εδώ και να τραβήξεις τρεις κάρτες. Ωραία. Δύο από εδώ και ένα με τον κατάσκοπό σου. Πολύ σημαντική είναι η κατάσκοπο. Να έχει πάει κανένας άλλος. Ναι, να μην έχει πάει κανένας άλλος, αλλιώς πρέπει να τον αφαιρέσεις για να πας εκεί. Διαφορετικά, προαιρετικά, άμα είναι καινή η θέση, μπορείς να πεις τον αφαιρώ για να πάρω κάρτα, αν θες. Είναι πολύ σημαντική η κατάσκοπη σε αυτό το παιχνίδι, γιατί στους τέσσερις παίχτες τοποθεσίες πιάνονται πολύ εύκολα. Βέβαια, μόνο ένας κατάσκοπος μπορεί να πει στο ματάκι, εκτός από τις κάποιες κάρτες που αναιρούν αυτόν τον κανόνα και μπορούν να μπουν και δύο κατάσκοποι. Τα σκουλίκια τα οποία για να τα πάρεις πρέπει να πάρεις γάντζο. Ο γάντζος είναι από αυτή την τοποθεσία. Πρέπει να έχεις φτάσει στο 2 influence εδώ με τους Freemen. Με τους Freemen. Και να επιλέξεις να πάρεις το γάντζο, ένα στρατιώτη και νερό. Με το που πάρεις το γάντζο πλέον είναι για πάντα στο παιχνίδι, σε σένα. Δεν το χάνεις ποτέ. Και πλέον μπορείς να έρχεσαι εδώ κάτω και να βγάζεις εδώ ένα σκουλίκι ή δύο σκουλίκια, πληρώνοντας βέβαια νερό. Τα σκουλίκια έχουν δύναμη 3 και... Πληρώνοντας το νερό για να μπεις και ακίνητα μόνο για να τα πάρεις. Ναι, τα βάζεις κατευθείαν στη μάχη. Δεν μπαίνουν στο φρούριο, κατευθείαν μπαίνουν στη μάχη και... και στο τέλος του conflict φεύγουν και πρέπει να ξαναμπούνε αν θες, πρέπει να ξαναπάσεις το ποδιασία αν θες να τα ξαναβγάλεις. Και διπλασιάζεις το reward. Είτε βγεις πρώτος, είτε δεύτερος, είτε τρίτος, θα πάρεις το διπλάσιο reward. Αν είσαι με σκουλίκι στη μάχη. Μάλιστα. Το από κάτω κειμενάκι όμως που λέει είναι νερό και τι είναι το γόντα. Ναι, κειμενάκι. Το εναλλακτικό μπορείς να πάρεις το γάντζο αργότερα. Αν δεν θες το πάνω, στην ουσία το γάντζο τον έχεις, οπότε μόνο θα παίρνεις ένα στρατιωτάκι και ένα νερό. Αν θες από κάτω, παίρνεις νερό και αφαιρείς το φρούριο, το εμπόδιο εδώ, αυτό το βράχο. Αυτός ο βράχος, όταν βγαίνει ένα conflict που αναφέρει αυτά τα τρία φρούρια και υπάρχει το εμπόδιο, παράδειγμα, αύριο ένα conflict, να το, μας έχει εδώ ένα σύμβολο, απαγορεύονται τα σκουλίκια, γιατί αφορά ένα φρούριο που είναι εδώ. Όσο υπάρχει αυτό το εμπόδιο, δεν μπορείς να βγάλεις σκουλίκια στη μάχη, γιατί προστατεύονται από αυτό το εμπόδιο. Αν κάποιος έρθει εδώ και πει επιλέγω να πάρω νερό και να σπάσω το εμπόδιο φεύγει εντελώς από το παιχνίδι για όλη, μέχρι το τέλος, δεν ξαναμπαίνει. Μάλιστα. Και πλέον μπορούν να βγαίνουν σκουλίκια. Οπότε σε μια μάχη μπορεί ο τελευταίος παίχτης να πει «Οπ, έρχομαι εδώ, σπάω το φρούριο προς το τέλος, οπότε οι άλλοι να μην προλάβουν να βγάλουν σκουλίκια». Τι άλλο έχουν προσθέσει, όχι οι ίντριγκες ίδια. Πρακτικά θα πέσω λίγο ξανά γιατί. Ποιο? Τα σκουλίκια βλέπα και ονειροπολούσα. Ναι, τα σκουλίκια για να τα βγάλεις. Κάτι αυτό με τον τελευταίο παίχτη, κάτι είδος. Ναι, παράδειγμα μπορεί ο τελευταίος παίχτης αυτό λίγο να το εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, να έρθει εδώ, να σπάσει το εμπόδιο, θα μου πεις, μα από εδώ πέρα δεν μπορεί να βγάλει σκουλίκια. Ναι, μπορεί να παίξει όμως κάποια ίντρικα που υπάρχει, που λέει τοποθετώ σκουλίκια. Ή να παίξει ίντρικα. Άρα λες να έρθει να είναι ο τελευταίος που θα μπορέσει να βγάλει σκουλίκι. Ναι. Δηλαδή, άλλη να μην πάει κανένας και σου λέει θα πω εγώ τελευταίος με σκουλίκια. Γιατί μπορεί να έρθει εδώ και να παίξει ίντρικα που σπάει το εμπόδιο. Υπάρχουν και ίντρικες. Το σπάω και βγάζω και τα σκουλίκια και πάμε στη μάχη. Κατάλαβα.
Βέβαια μετά δεν ξαναμπαίνει, οπότε μπορούν και άλλοι πλέον να εκμεταλλευτούν. Μπορεί κάποιος αυτό να κάνει μια φορά αυτή την ικανότητα να το εκμεταλλευτεί προς όφελός του. Που έγινε στη δικιά μας παρτίδα. Δύσκολο μου φάνηκε για πες. Το πέτυχε ο Γιώργος. Οι κύριες διαφορές αυτές είναι. Ωραία, για πες μας εδώ πέρα. Ναι. Εδώ πέρα στο πορτοκαλί, τι. Εδώ. Yeah. Ναι. Εδώ τώρα να πάμε στις διαφορές. Τέλος πάντων, εδώ πληρώνεις βέβαια. Θέλει προσοχή γιατί πλέον έχει τρεις τοποθεσίες που απαιτούνται να έχεις δύο στη συμμαχία. Εδώ πρέπει να έχεις πάει στο 2. Εδώ για να πας πρέπει να έχεις πάει εδώ στο 2. Και ποιο άλλο είναι. Και άλλη μια άρα, τοποθεσία. Τρεις τοποθεσίες για να. Ναι, και εδώ. Και εδώ για να παίρνεις τον agent πίσω πρέπει να έχεις πάει. Άρα υπάρχουν τρεις τοποθεσίες που θέλουμε να είσαι ναι. Σε κάποια φιλικό. Να έχεις πάει στο 2. Ναι, ναι. Okay. Με τρεις οίκους. Ενώ στο παλιό ήταν 2 τοποθεσίες. Και να το λες εσύ. Και εδώ παράδειγμα παίρνεις 5 νομίσματα και ανεβάζεις, ανεβαίνεις όπου θες. Το από κάτω όμως που. Α, αυτό εδώ και αυτό είναι καινούριο. Ναι. Στην αρχή το παιχνίδι προτείνει να μην παίχτει αυτό το module. Οπότε όποιος πάει εδώ ή εδώ να παίρνει 2 νομίσματα. Αλλά στο επόμενο παιχνίδι είναι αυτά τα συμβόλαια, τα contracts, τα οποία με το που έρθεις εδώ ή εδώ διαλέγεις να πάρεις ένα. Το οποίο τι σου λέει. Σου λέει, αν πας σε αυτή την τοποθεσία, στα κίτρινα, και πάρεις 3 και πάνω spies, θα σε ανταμείψω με 3 νομίσματα. Σου δίνει ένα κίνητρο να πας σε κάποια μέρη. Ή σου λέει, αν έρθεις εδώ, θα ανέβεις και σε αυτόν τον οίκο μια θέση. Υπάρχουν κάποια άλλα contract που σου δίνουν άμεσα κάτι, ανταμοιβή, και υπάρχουν κάποιες κάρτες που σου λένε αναλόγως πόσα συμβόλαια έχεις συμπληρώσει, παίρνεις ένα effect, ένα bonus. Άρα αυτά μένουν μέχρι να ικανοποιηθούν. Ναι, ναι, μέχρι να ικανοποιηθεί μένουν σε σένα. Πάμε να δούμε τώρα τις διαφορές σε σχέση με το πρώτο Dune. Λοιπόν, δείξουμε τώρα τις διαφορές το 2 με το 1. Πάμε στους οίκους. Αυτό είναι το 2. Αυτό είναι το 2. Α, α, αυτό είναι το 1. Λοιπόν, πάμε στους οίκους. Στο παλιό, ερχόσουν εδώ, έπαιρνες ένα νερό και έχουν στρατιώτη στη μάχη. Ο οίκος το Fremen, λοιπόν. Ακριβώς. Εδώ, χώνει στρατιώτες, πλέον αντί για νερό, τραβάς κάρτα. Πάμε στο επόμενο. Έρχεσαι εδώ, δίνεις ένα νερό, χώνει στρατιώτες και παίρνεις και 2 στρατιώτες. Στο καινούριο. Έρχεσαι εδώ, βάζεις 2 στρατιώτες, παίρνεις ένα στρατιώτη και μπορείς να ξεφορτωθείς μία κάρτα. Να την κάψεις. Την αφαιρείς. Μπορείς να βάλεις έως 2 στρατιώτες. Παίρνεις ένα, μπορεί να βάλεις αυτό. Ναι, ναι. Και μπορείς να κάνεις deck thinning. Πλέον στο 2 έχουν δώσει βάθος στο να κάνεις deck thinning. Να κέσεις κάρτες. Πολύ βάθος. Για πολύ σε βάθος. Σχέση. Ναι. Βρίσκουμε τα σπουλίκια δηλαδή κάτω. Τα εντελώς. Πάρα πολύ deck thinning σε αυτό το παιχνίδι πλέον. Και η οικονομία είναι λίγο πιο σφιχτή σε σχέση με το 1 που είναι πιο χαλαρή. Ωραία, ωραία. Πάμε. Επόμενος οίκος. Εδώ. Εδώ το έχουν αφήσει ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ναι, ναι. Παίρνεις μια έντρικα και κλέβεις όποιον έχει 4 και πάνω. Δείτε τις διαφορές. Πάμε στο επόμενο. Έδινες 2 spies, έκαιγες μια κάρτα και τραβούσες 2. Πλέον τραβάς μια κάρτα και τοποθετείς τον κατάσκοπό σου. Και άλλον, πιο φθηνό βλέπω, έτσι. Και πιο φθηνό. Επειδή πήγαν το deck thinning εδώ, το διαφοροποίησαν λίγο. Για να προσθέσουν και τον κατάσκοπο, γιατί ο κατάσκοπος η μοναδική τοποθεσία είναι αυτή. Και μετά είναι από κάρτες που τραβάς. Να τοποθετείς, να αφαιρείς. Ναι, αφού σου δίνει το αβαντάζ ότι ναι. Τραβάς κάρτες στην ίστατη περίπτωση. Ναι. Ή μπορείς να μπει στο σημείο που έχει μπει. Ακριβώς. Πάμε στο επόμενο. Εσύ με μήπως άκουγα πριν λίγο. Στο Spacing Guild. Α, τώρα έμαθα να διαβάζεις. Ναι. Έπαιρνες την Fold Space κάρτα που μπορούσες να πας και στους 4 οίκους και την έκαιγες. Πλέον παίρνεις ένα νερό. Στην ουσία αυτή την τοποθεσία την πήγαν πάνω. Άρα υπάρχει Fold Space κάρτα στο καινούργιο. Όχι, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Δεν έχει. Μόνο από το αρχικό σου deck και από τις κάρτες από το market. Άρα είναι πιο δύσκολο να πας. Στους οίκους, έχει και αυτή την τοποθεσία πλέον, οπότε εντάξει και με τους κατασκόπους μπορείς να πας και άμα σε έχει κλείσει κάποιος. Αλλά έχουν βάλει αυτό εδώ, ναι. Άμα δεν σου τύχουν κάρτες, πας και από εδώ. Πάμε στο επόμενο.
Α, εννοείς ότι θα ανεβάσεις την αγάπη σου προς τον Νίκο. Ναι. Χωρίς να πηγαίνεις στον Νίκο. Χωρίς να πηγαίνεις, ναι. Αν είναι τόσο πιασμένος και δεν έχεις κανένα κατάσκοπο, τηλεφωνικά. Είναι η κίνηση απελπισίας, άμα θες να ανέβεις, να πας εδώ. Πάμε στο επόμενο. Δίνεις 5 spies, τοποθετείς 5 στρατιώτες και μπορείς να βάλεις άλλους 2. Εδώ κόστιζε 6 στο πρώτο και σου δίνει και 2 νερά. Πλέον δεν έχει νερό. Και γι' αυτό έχει και την έκπτωση. Ένα λιγότερο. Γιατί δεν έχει νερό? Γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολο πλέον εδώ. Αργότερα στα σκουλίκια πλέον ζητάει περισσότερο νερό. Οπότε το έχουν κάνει λίγο να είναι πιο δυσέβρετο. Άρα το νερό είναι σπάνιο πλέον. Ναι. Πάμε στον τελευταίο οίκο, Emperor. Εδώ μας έδινε 2 νομίσματα. Και εδώ μας δίνει 2 νομίσματα, δεν παίξουμε με το module. Αλλά αν παίξουμε το module, πλέον παίρνεις τα συμβόλαια. Βέβαια, άμα τελειώσουν τα συμβόλαια, αλλάζει η ικανότητα και σου δίνει 2 νομίσματα. Αν τα πάρουν όλα. Συγκλονιστικό. Υπερσυγκλό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Στο καινούριο δίνεις 4 spies και στο παλιό δίνεις 4 spies. Στο καινούριο παίρνεις μια ίντρικα, 4 στρατιώτες. Στο πρώτο μια ίντρικα, 5 νομίσματα και 2 στρατιώτες. Από ό,τι βλέπω, κόψαν τα χρήματα. Πλέον παίρνεις με λιγότερο τρόπο χρήματα. Αυτό το κατάλαβες τώρα ή... Όχι, και κατά τη διάρκεια που παίξαμε την παρτίδα ψαχνόμουν να δω πώς θα πάρω χρήματα. Γιατί έβαλα κατευθείαν και τα συμβόλαια εδώ, οπότε δεν παίρνεις, δεν παίρνεις, δεν παίρνεις, δεν παίρνεις. Εδώ πρέπει να έχεις 3 spies. Σε πρώτη ματιά φαίνεται ότι σε ρωτή να πας προς το spies. Ναι, πάντως. Αν πάρεις spies πλέον μπορείς να πεις, α, έρχομαι εδώ και το ξαλγυρώνω σε χρήματα. Σαν να είναι και ιστορία. Και εδώ, ναι, πλέον πρέπει να παίρνεις spies, τέλος. Ή να χώνεσαι στη μάχη για να παίρνεις τα rewards. Σαν να πατάει λίγο στην ιστορία, ας πούμε, που το spies είναι ο λόγος που... Ναι. Έγινε, ναι, το μπαίνει πιο πολύ στο πνεύμα, ναι, του κόσμου, του lore, του Dune. Ναι, ναι, ναι. Πάμε... Να μιλάς έτσι για το Τσουλιάνο. Πάμε... Landsart Council. Λοιπόν... Προσπάθησες. Ναι, ό,τι καλύτερο. Πάμε στο καινούριο. Δίνεις 5 spies, τοποθετείς εδώ, παίρνεις μια θέση και έχεις 2 persuades στο τέλος κάθε γύρας. Για δίνει κάτι για δεύτερη φορά. Ναι, και πλέον σου δίνει, όταν ξανάρθεις, μπορείς να παίρνεις 2 spies, μια ίντρικα και 3 στρατιωτάκια. Ενώ στο πρώτο πήγαινες εδώ μια φορά και τέλος. Δεν ξανασχολείς. Επόμενο. Δίνεις 3 νομίσματα και έχεις μια ίντρικα. Τραβάς μια ίντρικα, παίρνεις έναν προηγούμενο agent πίσω και τραβάς μια κάρτα. Εδώ κόστιζε 2, τραβούσε μια κάρτα και έπαιρνε τον μαύρο agent, το Mentant. Πλέον δεν υπάρχει Mentant. Οπότε το κάναν με αυτόν τον μηχανισμό να παίρνεις πίσω έναν άλλον agent. Μάλιστα. Και πρόσθεσαν, αν δεν σ' αρέσει κάποια ίντριγα, να παίρνεις καινούρια. Νομίζω καλή η αλλαγή σε σχέση με αυτό. Πάμε εδώ. Εδώ παίρνουμε τον τρίτο agent, δίνεις 8 νομίσματα, ο πρώτος παίχτης, και όλοι οι επόμενοι δίνουν από 6. Εδώ όλοι δίναν 8. Οπότε όλοι περιμένουν εδώ ποιος θα πάρει τον πρώτο και μετά έχουν πιο έκπτωση οι επόμενοι παίχτες. Λίγο βοηθάει τους επόμενους που ίσως δεν τα πήγαν καλά με τα χρήματα, να πω. Εδώ, στο καινούριο, τραβάς μια ίντρικα, έχεις ένα persuade για το τέλος της γύρας. Σχεδόν το ίδιο, απλά σου δίνει ένα στρατιώτη στο παλιό. Το άλλαξαν σε ίντρικα. Μάλιστα. Και αυτή η θέση, στο παλιό, με 4 νομίσματα έπαιρνε 4 στρατιώτες. Εδώ τον κάναν gather support από rally troops. Δεν δίνεις τίποτα, πάρε 2 στρατιώτες. Θα δώσεις 2 νομίσματα, πάρε 2 στρατιώτες και ένα νερό. Μάλιστα. Να πως παίρνεις νερό. Ναι. Όχι και τόσο, αλλά διάσεις. Εντάξει. Πάμε στο qual. Shipping. Δίνεις 3 spies, θα σου δώσει 5 νομίσματα και θα ανέβεις σε έναν οίκο που θες. Στο παλιό, ανάλογα τα spies, έπαιρνες χρήματα. Εντάξει, πλέον εδώ πέρα αυτό δεν χρειάζεται, το έχουμε μοιράσει, εδώ και εδώ, περίπου. Και το δεύτερο. Και το δεύτερο, έπαιρνες 3 νομίσματα, στο πρώτο έπαιρνες πιο εύκολα χρήματα, έρχεσαι εδώ, παίρνεις 3 νομίσματα, έρχεσαι εδώ, παίρνεις 2 νομίσματα. Νομίζω ότι δεν είναι αρκετά βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ναι, είχες περισσότερους τρόπους να πάρεις, έπαιρνες πιο εύκολα χρήματα εδώ. Ναι, αλλά δεν ήταν... Τι. Okay. Ναι, εδώ δεν πρέπει ήταν... πρώτα...
Ναι, πρέπει πρώτα να πάρεις spice και ύστερα να το μετατρέψεις σε χρήματα. Χρήματα. Και εδώ που παίρνεις ένα συμβόλαιο και τραβάς μια κάρτα. Μάλιστα. Που εδώ παίρνεις τα τρεμίσματα. Πάμε τώρα εδώ στον πλανήτη. Πιάσουμε από κάτω στα τριγωνάκια. Λοιπόν, εδώ το πιο ακριβό. Τρία νερά, σκουλίκια. Τα σκουλίκια. Μπορείς να βάλεις στρατιώτες. Παίρνεις τέσσερα spice ή αν έχεις το γάντζο, βγάλει δύο σκουλίκια στη μάχη. Εδώ απλά έδινες δύο νερό, έβαζες στρατιώτες στη μάχη και έπαιρνες τρία spice. Συν ό,τι bonus υπάρχει. Αυτό έχει μείνει. Βέβαια, όλα εδώ σου δίνουν εναλλακτικά, αυτά τα δύο, και παίρνεις, πάντα θα πάρεις το bonus και διαλέγεις μετά τι θες να πάρεις. Στο επόμενο, με ένα νερό, δύο spice ή αν έχεις γκάντζο, ένα σκουλίκι. Εδώ, μόνο δύο spice. Πρόσθεσαν σε αυτές τις τοποθεσίες τα σκουλίκια και εδώ ανέβασαν την αξία. Μάλιστα. Και το spice που παίρνεις βασικά, ναι. Πάμε εδώ. Imperial Bassin. Σαν το ίδιο. Είναι το ίδιο, ακριβώς. Δεν είμαι σίγουρος όμως. Όχι. Πώς το βλέπω και εγώ είναι το ίδιο. Είσαι δεν άλλαξαν κάτι. Απλά είναι μέσα στο φρούριο. Okay. Ναι. Πάμε στα από πάνω. Εδώ. Η απέτηση να έχεις δύο στη συμμαχία των Φρέμεν. Παρέμεινε ίδια. Στο παλιό βάζεις στρατιώτες, παίρνεις ένα στρατιώτη και νερό. Εδώ παίρνεις το γάντζο και στρατιώτη και νερό. Ή νερό και σπάς το τείχος. Οκ, okay, κάπου πρέπει να βάζω το τείχος και ναι. Το γάντζο. Όταν βάλουν εδώ, reset station. Με δύο νερό βάζεις στρατιώτες, δύο troops, δύο κάρτες. Στο παλιό, με δύο νερό τραβάς τρεις κάρτες. Νομίζω καλή αλλαγή. Πλέον βάζεις και εδώ στρατιώτες. Είναι πιο επιθετικό. Ναι. Πάμε εδώ. Στο παλιό παίρνεις ένα στρατιώτη ή τραβάς μια ίντρικα. Εδώ μετατρέπεις το spice σε χρήμα που χρειαζότανε, αφού αφαίρεσαν αυτό εδώ. Μάλιστα. Και αυτό που μου φαίνεται και αυτό το ίδιο. Σαν είναι το ίδιο. Ναι. Αυτά τα δύο παρέμειναν ίδια. Άρα ουσιαστικά μειώθηκαν οι δυνατότητες να πάρεις μήπως ίντρικα. Τι θα το έλεγα, ίντρικα. Εύκολα. Να πάρεις ίντρικα εύκολα. 1, 2, 3, 4 σποτ για να πάρει σύντρικα. Και εδώ έχουμε 1, 2, 3 παραπάνω τοποθεσίες. Έχουν αλλάξει τις κάρτες που είναι πάντα διαθέσιμες. Πλέον η διάρα τους σου λέει ότι αν ανέβεις αυτόν τον οίκο θα τραβάς και κάρτα, πας στο 2. Ενώ η άλλη δεν είχε τίποτα. Το 9 το σκουλίκι το κάνανε διαστημόπλιο, το οποίο και αυτό σου δίνει ένα πόντο νίκης. Στην ουσία μόνο η εικονογράφηση άλλαξε. Το σκουλίκι είναι διαστημόπλιο, καλό. Ναι. Και πάμε και στα expansion. Να δούμε αν με τα expansion πώς διαφοροποιείται. Άρα αυτή η κάρτα που έδειξες είναι η απλή κρυμμένη που έπαιρνες. Σου έχουν αλλάξει, έχουν γίνει έτσι. Ναι, η διάρα που είχανε. Άρα πλέον δεν είναι φρέμεν, είναι... Ναι, ανήκει και σε έναν οίκο. Okay. Στους Γεζέριτ, ναι. Το έπαιρνε. Λοιπόν, αν βάλουμε το Rise of X στο πρώτο παιχνίδι, okay. Πλέον αυτά εδώ αντιστοιχούν σε αυτά του Rise of X που κουνάς το διαστημόπλιο για να παίρνεις influence, troops, έκπτωση που αγοράζει εδώ τις κάρτες από το Rise of X, παίρνεις νομίσματα ή spice. Έχουν δανειστεί μπορώ να πω από το Rise of X 5 νομίσματα, ανεβαίνεις σε έναν οίκο, είναι και εδώ. Και τα συμβόλαια μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό. Ναι, αλλά ήταν αρκετά διαφορετικό. Ναι, εντάξει, ανέβαζες το διαστημόπλαιο, κατέβαινες και έπαιρνες πολλά bonus. Και τα bonus και... Και οι δύο πράσινες θέσεις. Εντάξει, που είναι αυτή με αυτή. Και εδώ που
Βγάζει πλέον τα διαστημόπλια. Παρακαλώ. Ω, καλώ τα παιδιά. Να και εγώ, ρε, είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που λέτε, παιδιά, είμαστε live ρε φίλε. Live, ούτε live να γινόταν, έτσι. Μπαίνει που λες μέσα στο δωμάτιο και ο Ανέστης. Χαιρετώ τους φίλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά όλοι. Πάτησα νομίζω, έτσι, τους άκουσα. Ναι, το πρέπει να πάω να το κοιτάξω νομίζω. Λοιπόν, εδώ τώρα, κοίτα, είστε έχω φέρει. Μόλις βγήκανε φρέσκα από τον εκτυπωτή. Έτσι λοιπόν, παιδιά, για τέτοια παιχνίδια. Πάρα πολύ. Οι 3D εκτυπωτές κάνουν θαύματα. Ναι. Να μπορέσει να το ανεβάσει το παιχνίδι ακόμα παραπάνω. Τώρα, βέβαια, αυτό το μοντέλο που διαλέξαμε εδώ είναι λίγο χαζό με το μικροσκόπιο. Ναι, δεν ξέρω γιατί δεν το διάλεξα. Δηλαδή, πρέπει να το κολλήσει ναι, για να γίνει μικροσκόπιο. Δεν μπορούσε να το έχει έτοιμο ενωμένο. Πολύ μηνίκη. Πολύ μηνίκη. Θα πάρε. Σκεφτώ κάτι καινούργιο. Γίνει. Γιατί αυτό που το σχεδίασε δεν μ' άρεσε εμένα. Θα σκεφτώ κάτι διαφορετικό. Κάνει πολύ ωραία. Εδώ οι μπάρμπουλε με τα χρώματα των παικτών. Εντάξει, ανεβάζει πάρα πολύ. Την αίσθηση. Λες και είναι εργοστασιακό, έτσι λοιπόν. Διχρωμίες κάνουμε πλέον, ναι, πολυχρωμίες ναι. κάνουμε στους εκτυπωτές. Και το διαστημόπλιο στο Rise of X. Πολύ ωραίο. Πρέπει να τα δείξουμε λοιπόν και αυτά. Ναι, ναι, εγώ ναι, αυτά ναι, θα ναι. τα πάρω πίσω μου γιατί δεν μ' αρέσουν. Και θα σας αφήσω να συνεχίσετε. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ, λέω θα μπω και εγώ μέσα στο βίντεο. Όχι, μιας όχι, και άξιζε η παρέμβαση. Πολύ ωραία, δηλαδή αλλάζει πάρα πολύ από τα κυβάκια και τους κυλίνδρους που έχει το παιχνίδι. Ναι, ειδικά οι μπάμπουλες θεωρώ ότι είναι κάτι φανταστικό. Ναι, 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 στο Immortality. Πολύ ωραία. Τα φιλιά μου, φίλοι μου, γεια σας. Έγινε. Α, έλε, έλε. Δεν τον πρόλαβα. Ωραίο, εδώ. Πλέον ταιριάζει και με την εικονογράφηση και οι μπάμπουρες. Για το Immortality, το Expansion. Εντάξει, και εδώ πέρα που έχεις την έκπτωση στο Rise of X για να παίρνεις τα συμβόλαια, να τα πούμε και αυτά, ή να παίρνεις ένα διαστημόπλιο το οποίο πλέον και αυτό έχει τρία δύναμη. Οπότε στην ουσία τα σκουλίκια είναι κάτι σαν τα διαστημόπλια του X, τα οποία σου διπλασιάζουν όμως την ανταμοιβή. Αλλά τα χάνεις και πρέπει να τα ξαναβάζεις στη μάχη. Άρα στο ναι. Uprising μπορούμε να βάλουμε expansion του πρώτου. Ναι, μπορούν να συνδυαστούν. Ναι. Έχει κάποιες οδηγίες, τι πρέπει να προσέξεις. Αλλά προσωπικά το να έχεις τώρα και τα σκουλίκια και τα διαστημόπλια δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει τόσο η ιδέα. Βέβαια αυτά τα κρατάς πάντα και δεν τα χάνεις. Αλλά νομίζω ότι η Immortality πιο πολύ για μένα ταιριάζει. Το δεύτερο expansion να προσθεθεί. Μάλιστα. Γιατί στην ουσία έχει τα σκουλίκια με τα διαστημόπλια. Το έχουν ενσωματώσει, μπορώ να πω, με κάποια αλλαγή. Το Rise of X. Άποψή μου βέβαια. Και το Immortality. Το οποίο πιστεύω πιο εύκολα μπορεί να προσθεθεί στο παιχνίδι. Στην ουσία προσθέτεις το Research Station. Το από το Immortality, να σκεπάσει αυτό, αλλά επειδή στην ουσία σου βάζει το μικροσκόπιο για να μπορείς να κουνάς εδώ τα πιόνια, αλλά χάνεις τα δύο troops που σου έδινε. Οπότε διάβασα στα forum, κάποιοι προτείνουν να διαλέγεις αν θες να χρησιμοποιήσεις το εικονίδιο του μικροσκοπίου ή να πάρεις δύο troops. Θα τραβάς πάντα δύο κάρτες και διαλέγεις ή δύο troops ή το μικροσκόπιο. Νομίζω ωραία αυτές οι προσθήκες στον κανόνα. Σίγουρα είναι πολύ δυνατό να μπορείς να κάνεις και τα δύο, μικροσκόπιο και δύο troops. Οπότε μετά απλά μετακινείσαι εδώ πέρα. Ταιριάζουν και ωραία. Και εδώ το μικροσκόπιο. Οπότε και το extra deck από το Immortality που διαλέγεις τρεις κάρτες βοηθάει και αυτό στο deck thinning, οπότε πιστεύω το Immortality ταιριάζει πιο πολύ να παίζεται με το Uprising. Βέβαια μπορούν να μπουν και τα δύο expansion, εννοείται, να συνδυαστούν. Πολλοί γκρινιάζουν για τους πόνδους που έχουν μεγάλη διαφορά οι παίκτες πλέον σε σχέση με το παλιό. Έχει μεγάλη διαφορά, μπορεί κάποιος να ξεφύγει, αλλά πιστεύω αν κάποιος περιμένει, φορτώσει troops και σε κάποια μάχη, σε κάποιο conflict που θα βγουν πολλούς πόντους, μπορεί να κάνει all-in και να ανταμυφθεί με πολλούς πόντους. Μπορεί να πάρει και 5 πόντους και να φτάσει στον πρώτο παίχτη. Το θεωρώ σαν catch-up mechanic. Άρα θεωρείς όπως και στο πρώτο μπορείς να περιμένεις και να μπει σε μια μάχη που είναι ευνοϊκή για σένα, όνο.
Στο πρώτο, αν το έκανες αυτό, στην ουσία κέρδιζες 1-2 πόντους. Ενώ εδώ, αν το κάνεις, μπορεί να σε ανταμαφίσει και με 5 πόντους νίκης. Κατευθείαν. Διπλασιασμοί από το σκουλίκι, και αν ταιριάξει και το συμβολάκι, συν ακόμα ένας πόντος. Και από εκεί που είσαι στο 3, θα πας στο 8. Πολλοί βέβαια γκρινιάζουν, δεν τους αρέσει. Οπότε ο δημιουργός πρότεινε το σκουλίκι να μην σου διπλασιάζει την ανταμοιβή, απλά να έχει 4 δύναμη. Okay. Αυτό. Πόσα σκουλίκια μπορείς να έχεις μέσα στο... Δεν υπάρχει όριο. Μπορεί π.χ. να πας εδώ, να πας εδώ. Μετά να κάνεις recall τον agent, ξαναπάς εδώ. 2, 4, 5 σκουλίκια. Βέβαια το παιχνίδι έρχεται με πλαστικά και μινιατούρες. Εγώ βέβαια τις έκανα trade και κράτησα τα πλαστικά, τα ξύλινα, πιο πολύ μ' αρέσουν. Δεν μ' αρέσει να το παίζω με τις μινιατούρες. Γιατί είναι worker placement και όχι war game. Okay. Αυτά. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε πολύ. Και γράφει. Όχι, τώρα γράφει. Τώρα γράφει. Είσαι ένα μισθαπιτάκια. Αυτή ήταν μια παρουσίαση του Doom Imperium Uprising και τις διαφορές με το πρώτο. Όποιος έχει κάποια απορία. Όποιος έχει κάποια απορία, στα σχόλια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Το δεχόμαστε. Γεια σας. Γεια σας.